Οι δύο ομάδες είχαμε ένα καλό ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν κυπηρικός. Έκανε την κόλλα κάτι της ευκαιρίας. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν γενικά προς το τέλος, κάτω από την δουλειά. Και με δύο δοκάρια. Και νομίζω μπορούσε να κρυφτεί εκεί το αποτέλεσμα που τα διαφόρτωσε ο κυπηρικός να προηγήθηκε και εμένα, αλλά δεν του βλάβησε τα γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο είχαμε συνοχή, είχαμε ευκαιρίες, κερδίσαμε τον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είχε δημοσιευτεί να πάρουμε το παιχνίδι. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι, αγωνιστικά. Η παίκτες και των δύο ομάδων υπερβάλλανε αυτόν, υπερβάλλανε ζήλων. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μέσα σε αθλητικά πλαίσια, ήταν δυνατό, ήταν πάνω στο παιχνίδι, πάνω στη φάση. Εύχομαι το φίλο μου τον Μιχάλη τον Ζωρά, που είναι ένας ξέρος προπονητής και ένας πολύ καλό παιχνίδι. Και είναι ένας προπονητάς που νομίζω ότι προσφέρει γνώση και προσφέρει ψυχή του σε όποια ομάδα του λέμε. Έχουμε καλή πορεία και στο περιοχικό την ομάδα στην οποία τώρα που μεγάλωσε και έπαιξε για πολλά χρόνια. Να βρει τον δρόμο του, γιατί του αξίζουν τα σαλόνια της άνθρωπης και όχι να ψάχνει να στηριχθεί στην κατηγορία. Σε προβληματίζει το άνθρωπο που σκοράζει με τους ανώνους, ότι έχει πιει μια δυναμία όπως το πυρικό. Οπωσδήποτε με προβληματίζει πάρα πολύ καιρό και δούλεψε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Προσπάθησα να δώσω κάποια λύση ειδικά σήμερα και άλλες φορές, αλλά όταν έχεις όταν δεν σου βγαίνουν τα χαρτιά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά στις καριά. Πρέπει να ενισχυθούμε σε κάποιους τομείς που θα βοηθεί η ομάδα και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες που τώρα έχουν. Καμία άλλη ερώτηση? Εμείς νομίζω πως χρειαζόμαστε την ενίσχυση και στη συνέχεια.
κάθε φορά που κάνει αλλαγές δεν πάει καλά. Αυτό είναι αδυναμία, ότι δεν έχουμε το κατάλληλο υλικό να αναπληρωθούν αυτοί οι οποίοι βγαίνουμε. Είναι λάθος ο τακτικός. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο κ. Διαμαντόπουλος, εγώ του Κουτσουστήρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο παλιάτος δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο χώρο. Μπορεί σε λίγο χρόνο να βγει μεγάλο χώρο. Και εμείς βάλαμε το παλιάτος. Ένα παιδί που ζει υπερθυμικό. Αυτό όμως πάλι δεν είναι ιδιωτικό για το δικό μας παιδί. Θέλω να σας πω πως η ποιότητα των παιχτών είναι δυσανάλογη. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει μια εμπειρία 15 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην Σουπερλίγκα και με εμπειρίες τεράστιες, με ένα παιδί ο οποίος ξεκινάει την καριέρα του τώρα. Δεν είναι ότι η ποιότητα, να σας πω κάτι, η ποιότητα του Αιγινιακού στο κέντρο με Φαμπίνιο, Ζούρκο και Πέντα είναι καταπληκτική. Τα δικά μας παιδιά είναι παιδιά τα οποία είναι άπειρα. Τώρα γίνονται και ψάχνουν ποδοσφαιριστές. Εμείς όμως δεν σκύβουμε το κεφάλι, προσπαθούμε με πολλή δουλειά, με σωστή κοινωνική οργάνωση να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα πράγματα και θεωρώ ότι με ενίσχυση μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Για να δώσουμε και ένα όραμα στον κόσμο, γιατί είπατε ότι θα δουλέψουμε για το μεγαλείο του Πυρικού. Υπάρχει φως στο τούνελ, δηλαδή μπορεί ο κόσμος αυτός να γυρίσει στο γήπεδο και να δει μια ομάδα με το υπάρχον. Οι ομάδες δεν είναι τρόποι για να γίνουν. Ο ένας τρόπος είναι ότι χτίζονται και ο άλλος τρόπος αγοράζουν. Όταν έχεις χρήματα, επενδύεις και παίρνεις κάποιους ποδοσφαιριστές. Όταν δεν έχεις χρήματα για να μπορείς να αγοράσεις, πρέπει να έχεις υπομονή, επιμονή και να χτίσεις πάνω σε αυτό το υλικό που έχεις. Κάποια άλλη ερώτηση. Ικανοποιηθήκατε πόσες αλλαγές που κάνατε? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μιλήσουμε μέσα με τα παιδιά. Εμείς θέλαμε βάζοντας στο κοντζίδι, τον βάζοντα του σπάζιτ, να μπορέσουμε να βοηθήσουν κάποια παιδιά τα οποία είχαν κουραστεί στο κέντρο. Γιατί όπως σας είπα, η ποιότητα των παιχτών του Ελληνικού ήταν πάρα πολύ καλή και αρχίσαν να δημιουργούν προβλήματα σε εκείνες ομάδες. Προσπαθήσαμε τα παιδιά, είναι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά που έδωσαν. Ευχαριστούμε τους προβλητές, ευχαριστούμε τον κύριο Προσφυγητή. Καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο προπονητής μου, πιστεύω ότι οι ομάδες είχαν κάθε μία από ένα μήκον. Ο Τζερικός ήταν ανώτερος στο πρώτο μήκον και πιστεύω ότι το 1-1 του Τζερικού ήταν σχετικά καλό για μας και σημαίνει ότι σε ένα μήκον μπορούσαμε να επιγυρίσουμε. Και πράγματι στο δεύτερο μήκον κάναμε, πιστεύω, αυτό που έπρεπε για να καταρχήν να εισαφαρίσουμε. Εισαφαρίσαμε αρκετά νωρίς και είχαμε και προϋποθέσεις πολλές. Πιστεύω να κερδίσουμε και το παιχνίδι. Το καλό είναι ότι το καταλαβαίνουμε και εμείς ότι έχουμε ένα πολύ καλό υλικό και έχουμε καλούς προσφυγιστές. Το θέμα είναι ότι έχουμε ακόμα, πιστεύω, σαν ομάδα μεγάλο περιθώριο βελτίωση. Και είμαστε τυχεροί που είμαστε ακόμα στην αρχή του πρωταθλήματος. Ελπίζουμε όλοι οι προσφυγιστές μας, τον προπονητή μας, να πάμε μπροστά και ψηλά, βήμα με βήμα. Τώρα έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια πριν τις γιορτές. Ελπίζουμε να δείξουμε ένα πρόσωπο παρόμοιο με το δεύτερο μήχρονο και να πάρουμε εδώ. Κάποια άλλη ερώτηση. Το 1-0 αδικεί το γενικό του πρώτου μήχρονου, δηλαδή. Πιστεύω ναι, όπως και το 0-1 του δεύτερου μήχρονου μας αδικεί. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Κυρίως ειδικά τα παιδιά που ήμασταν λίγο πέρυσι εδώ, πρώτα για το πρεστίτς του Πυρικού, γιατί πέρυσι διατηρούμε μια δυνηρή ρήτα μες στην έδρα μας από τον Αγγινιακό. Και πρώτα απ' όλα θέλαμε να κερδίσουμε το μάτς για αυτόν τον λόγο και μετά για τον Παθμίκη. Τουλάχιστον εγώ κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο δεν ξέρω τι έγινε, δεν πήγαμε όπως το πρώτο, το είδαμε όλοι. Το σκορ είναι δίκαιο. Στο τέλος. Συνήθως. Ευχαριστούμε.